Απόγευμα. Καλώς βρεθήκαμε. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε ξανά μαζί. Έχει περάσει πολύ γρήγορα το καλοκαίρι και να λοιπόν που συναντιόμαστε ξανά και σήμερα στην πρεμιέρα μας. 4 του μήνα. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε ξανά μαζί, που άρχισαν για ακόμη μια χρονιά τα καθημερινά μας ραντεβού. Η δική σας παρέα, εσείς η δική μας. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί και εύχομαι να είναι μια όμορφη χρονιά που θα έχουμε να μοιραστούμε πολλά θετικά και αισιόδοξα. Και επειδή κάθε χρονιά έχω την ίδια αγωνία, θα υποδεχτώ αμέσως την υπέροχη παρέα εδώ. Χάρη, Σοφία και Δημήτρης. Γεια σου, μάμι. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Εδώ. Για να μου πείτε. Εδώ το σοφάκι μας. Χρονιά. Τι χαρά είναι αυτή. Τρίτη χρονιά, παιδιά. Τρίτη χρονιά. Και έχω να πω ότι μου στείλανε μηνύματα το καλοκαίρι, μου λέγανε πότε θα ξεκινήσετε, ρε παιδιά. Σας περιμένουμε, σας κάνουμε, είστε παρέα μας. Ναι. Να ορίστε που ήρθαμε πάλι. Αυτό που λες, Δημήτρη μου, είναι πραγματικά όλη η χαρά μας που έχουμε πάρει τόσα πολλά μηνύματα, τηλεφωνήματα, ερωτήσεις για το πότε επιστρέφετε. Η μαμά μου, η θεία μου, εμείς, η γιαγιά μου, όλα αυτά λοιπόν τα οποία μου λέγατε όταν συναντιόμασταν έξω αυτές τις μέρες. Και ακόμη θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε. Δεν πειράζει που αλλάζει ο καιρός. Εμείς θα συνεχίσουμε όσο περισσότερο καλοκαίρι έχουμε να το ζήσουμε. Πάω εγώ σιγά σιγά. Εντάξει. Είμαι εντάξει τώρα. Νομίζω ότι όσο περνάει τα λεπτά θα είμαι. Να σας πω κάτι. Είναι κάθε χρόνο αυτός ο ίδιος ενθουσιασμός. Γιατί νομίζω πως όταν κάνεις κάτι με πραγματικά πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό προς εσάς, γιατί είναι με όλη μας την αγάπη. Και θέλουμε κάθε στιγμή με ό,τι και αν κάνουμε, με τα λόγια μας, τις πράξεις μας, να φτάνει σε εσάς και ο σεβασμός που τρέφουμε σε εσάς, αλλά και η αγάπη και για εσάς, αλλά και για οτιδήποτε κάνουμε μέσα σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, αλήθεια να λέγεται, είμαστε κάποιοι, μάλλον είναι κάποιοι που είναι λίγο πιο χαλαροί πάντα στις πρεμιέρες, είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν έναν άγχος λίγο περισσότερο. Αλλά πάντα στις πρεμιέρες είναι αυτό που ανυπομονείς να δεις πώς θα σου πάει η χρονιά. Μιλάς για σένα, μιλάς για σένα. Το είναι κάποιοι που είναι λίγο πιο χαλαροί στις πρεμιέρες. Εγώ να πω ότι μέτρησα τις φορές που έβαλες στο σταυρό σου. Στα τελευταία 30 με 40 δευτερόλεπτα ήταν 9. 3-3-3. Εντάξει, το μέτρησα, αλλά έκανε 9. Ήταν ωραίο το καλοκαίρι σου. Ήταν πολύ ωραίο το καλοκαίρι μου και ακόμη συνεχίζω. Δηλαδή και στο Σαββατοκύριακο δεν έλειψα από την παραλία. Έχει σταματημό. Ναι, παιδιά, εντάξει. Και μαύρη ήρθε η ώρα στο τέλος. Μαύρη ήρθε, παιδιά. Λίγο εγώ, λίγο καμιά κρεμούλα, λίγο μαυρίσαμε παραπάνω. Εσείς πώς περάσατε? Όμορφα. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολλές ημέρες. Είδαμε γονείς, είδαμε συγγενείς, φάγαμε. Φάγαμε. Αυτά έχουν διακοπές όμως. Ναι. Δεν θα στεναχωριόμαστε και γι' αυτό, επειδή περάσαμε καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Τέλειο το στούντιό μας. Τι ωραία, τι ωραία. Είναι το στούντιό μας το ίδιο όπως ακριβώς το γνωρίζετε. Αλλαγές. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας φέτος στη μουσική είναι η Γεωργία μας. Το κόμπο κάπου μέχρι το Δεκέμβρη να τη δούμε. Θα βλέπουμε σιγά σιγά λίγο από τη Γεωργία. Θα μπαίνει σιγά σιγά μέσα όσο νιώθει πιο άνετα. Γύρω στο Δεκέμβρη θα έχουμε δει το πρόσωπό της λογικά τηλεοπτικά. Να το κορίτσι μας. Λοιπόν, να στείλουμε και την αγάπη μας στο Μάριο Νικηφόρου που είμαι σίγουρα ότι βλέπει αυτή τη στιγμή. Και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε κάτι άλλο που θέλετε να πούμε πριν πάω να δούμε τι έχουμε? Όχι, τα είδαμε τις αλλαγές, τα είδαμε. Α, δεν λέω να έρθω δεσμή για μένα. Εδώ, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Και καρτούλα. Εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ποιον είναι άραγε, για να δούμε. Όχι, από αυτό που πιστεύεις, τα στείλε πριν. Τα είδαμε στο γραφείο αυτά. Καλή σεζόν. Έχει κι άλλα πιο πάνω. Με όλη μας την αγάπη, η οικογένεια του Αλφα Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί οικογένεια νιώθουμε κι εμείς και είναι πάρα πολύ ωραίο να νιώθεις ότι η οικογένειά σου είναι δίπλα σου, σε στηρίζει και είναι εδώ για σένα.
σε όλες τις στιγμές σου, σε όλες τις φάσεις σου, σε όλες τις σκέψεις σου, στις τρέλες σου, στα ωραία σου, στα όχι τόσο ωραία σου καμιά φορά. Γιατί γι' αυτό είναι οικογένειες και πραγματικά μπορεί να έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, μπορεί για κάποιους να ακούγεται μια κλισέ ατάκα, αλλά νομίζω ότι ό,τι και να λέμε, στο τέλος της μέρας η ουσία είναι κάτι που φαίνεται και είμαι σίγουρη ότι φτάνει και κοντά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Είναι πολύ ωραία αυτά που φοράς. Ευχαριστώ, χάρη μου. Πάρα πολύ. Το σχολιάζαμε. Είπα να αλλάξω χρώμα τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.